Εδώ λοιπόν, κυρίες και κύριοι, εδώ στην τηλεόραση Κόσμος, κοντά μας αυτή τη στιγμή πάμε να σας παρουσιάσω και το πάνελ, είναι ο κύριος Χαράλαμπος Κόκκινος. Πολλά χρόνια ο κύριος Κόκκινος περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου. Ο κύριος Γιώργος Πόκιας, τέος πλέον γραμματέας Περιφερειακής Ένωσης Δήμων. Έτσι δεν είναι, κύριε Πόκια, κρατάμε την τελευταία πάντα ιδιότητα. Ο κύριος Αλέξανδρος Παπουράς, τον είδατε πρωτήτερα, και ο καλός μου συνάδελφος, συνεργάτης, ο Γιώργος Καντής. Γιώργο μου, να ξεκινήσω από σένα. Πριν Καλησπέρα. Περάσουμε στα αυτοδιοικητικά μας, θα ήθελα έτσι να μου κάνεις μια σούμα. Πού βρισκόμαστε αυτή την ώρα πολιτικά? Εδώ μιλάμε ότι τρίζουν τώρα τα κόμματα, γίνεται χαμός και σε τοπικό επίπεδο, παράπονα, διαμαρτυρίες. Ο ένας καταγγέλνει τον άλλο, ο άλλος δηλώνει δυσαρεστημένος, θα τα βροντίξω να φύγω, μετατοπίσεις, μετακινήσεις από εδώ εκεί. Έλα, Γιώργο Καντή. Λοιπόν, πού βρισκόμαστε? Αυτές οι εκλογές έγραψαν ιστορία τελικά. Αυτές οι ευρωεκλογές. Λοιπόν, έλα. Λοιπόν, αυτές οι εκλογές είχαν το χαρακτηριστικό ότι ψήφισαν πολύ λιγότεροι από αυτούς που δεν ψήφισαν. Είχαμε ένα ποσοστό αποχής 15% μεγαλύτερο από ό,τι είχαμε συνήθως έτσι κι αλλιώς στις εκλογές. Το γεγονός ότι είχαμε μια αποχή της τάξης του 60 και σε πολλές περιπτώσεις όπως ήταν τα Δωδεκάνησα 67% είναι πολύ ανησυχητικό για συλλήβδιντο πολιτικό σύστημα, και όταν λέμε πολιτικό σύστημα είναι και οι πολιτικοί με όμικρο γιώτα αλλά και οι πολίτες. Αυτό δείχνει πως ίσως οι πολιτικές που έχουν εφαρμοστεί μέχρι σήμερα από την μεταπολίτευση και μετά, αλλά κυρίως τα τελευταία 15 χρόνια μέσα στα οποία η Ελλάδα δοκιμάστηκε πάρα πολύ από τις αλλεπάλληλες και πολλές φορές ταυτόχρονες κρίσεις, μάλλον οι πολιτικές έχουν ξεπεραστεί, ή αν δεν έχουν ξεπεραστεί ξεπερνιούνται έτσι κι αλλιώς δυσπράγμαση από την ροή των γεγονότων που ξεπερνάνε κατά πολύ ό,τι πάει να καταπολεμήσει τις διάφορες κρίσεις. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι όλο το σύστημα θα πρέπει να αναστοχαστεί, να αναδιοργανωθεί, δυστυχώς χωρίς περίοδο χάριτος. Δεν υπάρχει περίοδος χάριτος για κανέναν. Το θέμα είναι τι κάνουν τώρα. Εδώ αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι έρχεται αποσάδρωση στους πολιτικούς σχηματισμούς με βάση τα αποτελέσματα των ευρωεκλογών. Θα πάω να πάμε γρήγορα θα όμως, γιατί έχουμε ωραία, πολλά. Λοιπόν. Θα σταθούμε σε τοπικά ζητήματα. Ωραία, λοιπόν, πάμε λοιπόν στα κόμματα. Ο Πρωθυπουργός, αν πάρουμε την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, ο Πρωθυπουργός έχει ήδη κάνει έναν ανασχηματισμό. Μένει να αποδειχθεί από την πράξη αν αυτός ο ανασχηματισμός ήταν ο σωστός και αν θα αποδώσει, οπότε θα πρέπει να κάνουμε συζήτηση για την κυβέρνηση το Σεπτέμβρη με το καλό που θα ξαναβρεθούμε στις εκπομπές, γιατί τότε θα έχουμε τα πρώτα από τα και ορφάνεψε η Δωδεκάνησος αυτό το ναι, θα το πούμε και αυτό, έτσι. Θα το πούμε και αυτό. Μάλλον μια που είμαστε στη Νέα Δημοκρατία, να πούμε ότι ο κόσμος της Νέας Δημοκρατίας είναι προβληματισμένος, αναστατωμένος από το γεγονός ότι η Δωδεκάνησος που έδωσε 50% στις εκλογές του Μαΐου του 2023 έπεσε 20 μονάδες και 47 στον Ιούνιο, έπεσε 20 μονάδες από τότε, σωστά, και έμεινε χωρίς εκπροσώπηση ένας νομός ο οποίος έχει πολλές ιδιαιτερότητες αρνητικές και γυτριάζει και με την Τουρκία. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά το ΠΑΣΟΚ, δυστυχώς, και λέω δυστυχώς γιατί αν και δεν ανήκω στο χώρο του ΠΑΣΟΚ, νομίζω πως η χώρα δεν αντέχει να εμφανιστούν διαλυτικά φαινόμενα και στο κόμμα της ελάσσονος αντιπολίτευσης όπως εμφανίζεται γιατί στο κόμμα. Γιατί έχει αντίκτυπο στη χώρα, δηλαδή τα προβλήματα επειδή η χώρα, η χώρα για να λειτουργήσει η εύρυθμα χρειάζεται αντιπολίτευση. Κλεάνθη, όσο σωστή και να είναι μια κυβέρνηση, μόνη της δεν μπορεί να παίξει μπάλα, μου επιτραπεί η έκφραση. Και όταν χρειάζεται έχει μια αντιπολίτευση που στα εμφανίζει όλα μαύρα και ρόδια και καρβουνιασμένα, γι' αυτό είδαμε τα αποτελέσματα της αντιπολίτευσης. Χρειάζεται μια σωστή αντιπολίτευση. Βλέπουμε ότι στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης ο κύριος Κασελάκης, παρόλο που είναι 5 χρόνια αξιωματική αντιπολίτευση, χάνει συνεχώς, αλλά λέει καλά, πάμε, συνεχίζουμε όπως είμαστε. Λοιπόν. Άρχισε να κάνει διαγραφές από εδώ από εκεί και δυστυχώς βλέπουμε το ίδιο συμβαίνει στο χώρο του ΠΑΣΟΚ. Λοιπόν, κύριε Κόκκινε, είχαμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση χθες στο ραδιόφωνο, την απίλαψα. Δεν σας το κρύβω, είτε με τον ο Φαΐλος, όλα τα λεφτά. Λοιπόν, ξέρετε τι μου έκανε εντύπωση, αγαπητέ Μπάμπη.
Το ίδιο με τις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Μου το χρησιμοποίησε σήμερα, το ανέφερε. Ο κύριος Πιστόλας, ένας επιστήμονας, καθηγητής στο Λουξεμβούργο, καθηγητής πανεπιστήμιου, ο οποίος ασχολείται, μελετάει την εκλογική συμπεριφορά, ας πούμε, τον άνθρωπο πώς λειτουργεί σε τέτοιες περιπτώσεις, ας πούμε. Και είναι ο ειδικός επιστήμονας για να σου αναλύσει την επόμενη μέρα των αποτελεσμάτων. Και είπε ότι χρειάζεται εργοστασιακές ρυθμίσεις η Νέα Δημοκρατία. Καταλαβαίνετε, κύριε Πόκια, κύριε Παπουρά, αγαπητέ Γιώργο Καντή, κυρίες και κύριοι, τι σημαίνουν εργοστασιακές ρυθμίσεις στη Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή, η Νέα Δημοκρατία έχει χάσει. Έχει απορριθμιστεί, έχει αποσυντονιστεί δηλαδή και θέλει εργοστασιακές ρυθμίσεις. Ακούστε, ότι χρειάζονται ρυθμίσεις, είτε τις πούμε εργοστασιακές, είτε. Ναι, αλλά οι εργοστασιακές είναι από τη μάνα της. Λοιπόν, είναι με το DNA που κουβαλάει η Νέα Δημοκρατία. Λοιπόν, γιατί φέρνετε τους δεξιούς, τους χαρίζατε στο Βελόπουλο, στη Νίκη, λοιπόν, δεν ξέρω πώς τα λένε και τα κόμματα που είναι δεξιά. 20% είναι οι δυνάμεις λοιπόν, αυτών των κομμάτων δεξιά της Νέας Δημοκρατίας. Σε κανέναν δεν χαρίζουμε. Το αποτέλεσμα αυτό έδειξε. Το θέμα είναι πάντως ότι η Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή πρέπει να δράσει άμεσα σε όλα τα επίπεδα. Είχαμε τον ανασχηματισμό ο οποίος έγινε και ήταν αναμενόμενος. Βρήκατε τα λάθη. Ήπιος. Τις φταίει το βρήκατε. Ήπιος ανασχηματισμός. Να πω το χαρακτηρισμό και εγώ. Έγινε για να χάσει τη θέση του ο κύριος Παπάς. Να χάσει η δωδεκάνησος των υπουργών. Από εκεί και πέρα είναι σίγουρο ότι το μεγάλο στοίχημα για τη Νέα Δημοκρατία είναι το να αντιμετωπίσει άμεσα τα προβλήματα τα οποία δεν έχουν αντιμετωπιστεί και τις κόστησαν το εκλογικό ποσοστό το οποίο έχασε ή πήγε ο κόσμος στην αποχή. Ένα μεγάλο κομμάτι. Όπως είναι παραδείγματος χάρη η ακρίβεια, λέω ένα παράδειγμα, όπως είναι τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με παρεμβάσεις στην υγεία. Είναι ζητήματα λοιπόν που πρέπει να τα δει άμεσα. Τα κομματικά όργανα, να το πω έτσι, συγκαλούνται το ένα μετά το άλλο και γίνονται αυτή τη στιγμή κάποιες σκέψεις και αποτίμηση του αποτελέσματος. Πιστεύω ότι πρέπει να υπάρξει αυτή τη στιγμή ψυχραιμία. Σίγουρα εν θερμό δεν βγαίνουν οι σωστές οι αποφάσεις, ούτε επειδή ενδεχομένως κάποιοι θελήσουν να δημιουργήσουν έτσι εντυπώσεις, μπορούν να βγουν και να κάνουν κάποιες βαρύκτουπες δηλώσεις. Και τέτοιο πράγμα μέχρι σήμερα στο κυβερνών κόμμα δεν υπάρχει. Η Νέα Δημοκρατία παραμένει κυρίαρχη πολιτική δύναμη, αυτή τη στιγμή αναμφισβήτητα. Ναι, έχει όσο είναι το ποσοστό του Πασόκ και του ΣΥΡΙΖΑ μαζί. Ναι, πιο πολλά έχει η Νέα Δημοκρατία. Αλλά χρειάζεται σκληρή δουλειά να κατεβούν κάποιοι από τα καλάμια και να κάνουν. Αυτό. Το τελευταίο αυτό μάλλον. Να κατεβούν κάτι. Έχει πάρα πολλά και φαίνεται, μπάμπη μου, ότι καλά μια τελικά δεν έχουν καβαλήσει μόνο ορισμένοι στη Νέα Δημοκρατία, έχουν καβαλήσει και στο Πασόκ, κύριε Πόκια. Και στο Πασόκ, δεν ξέρω. Και ναι, μισό λεπτό, δεν έχω ΣΥΡΙΖΑ εδώ. Ναι. Το ΣΥΡΙΖΑ τον εκπροσωπήσει ο Αλέκος σε λίγο. Λοιπόν, το πιέσες αυτό, Γιώργο Πόκια. Το υπονοούμενο, το πιέσες, έτσι. Λοιπόν, καλά μια φαίνεται ότι καβάλισαν και στην. Πώς τη λένε, πώς είναι ο δρόμος. Στη Χαριλάου Τρικούπη. Κοιτάξτε, πριν πάω στο Πασόκ, μια γενική τοποθέτηση. Ναι. Το αποτέλεσμα των, των ευρωεκλογών της περασμένης Κυριακής πραγματικά είναι ένα πολύ μεγάλο σοκ για το πολιτικό σύστημα και συμφωνώ απόλυτα με αυτό που είπε στην αρχή ο κύριος Καντής. Και πρέπει να κοιτάξουμε τη μεγάλη εικόνα και όχι τις μεμονωμένες φωτογραφίες. Η μεγάλη εικόνα είναι ότι το 60% των πολιτών που είχαν δικαίωμα να ψηφίσουν δεν προσήλθαν να ψηφίσουν, να ασκήσουν το ύψιστο δικαίωμα το οποίο τους δίνει το Σύνταγμα και η δημοκρατική λειτουργία μιας χώρας. Αυτό είναι ένα γενικότερο πρόβλημα το οποίο πρέπει να απασχολήσει το σύνολο των πολιτικών κομμάτων, το σύνολο των πολιτικών, το σύνολο της ελληνικής δημοκρατίας, το σύνολο όλων όσων ασχολούμαστε με τα κοινά. Και βέβαια θα συμφωνήσω απόλυτα ότι δεν έχουν ευθύνη μόνο οι κομματικές ηγεσίες και τα σημερινά κόμματα. Έχουν ευθύνη και οι πολίτες, διότι εγώ δεν μπορώ να δώσω καμία δικαιολογία στο 60% που δεν πήγε να ψηφίσει. Ενώ είχε τη δυνατότητα, είτε μεταξύ όλων των κομμάτων, 32 κόμματα, 1000 υποψήφοι ήταν σε ευρωεκλογές, είτε οι ίδιοι οι οποίοι σήμερα δείχνουν το δάχτυλο, το πολιτικό σύστημα, να εκφραστούν. Να δημιουργήσουν παρατάξεις και κόμματα για να μπορέσουν να εκφράσουν τη διαφωνία τους σε αυτό το οποίο ζούμε σήμερα, που πράγματι έχει τεράστια προβλήματα. Άρα, το πολιτικό σύστημα λοιπόν πρέπει να σταματήσει είτε πανηγυρισμούς, είτε κριτικές, είτε κατηγορίες και να κάτσει να ασχοληθεί πώς μπορεί να ανατάξει όλο αυτό για να μπορέσουμε να πάμε στην επόμενη μέρα για τη χώρα. Πάμε τώρα μεμονωμένα στα κόμματα. Θεωρώ ότι και τα κόμματα. Ένα προς ένα και θα σταματήσω στο Πασόκ πολύ σύντομα. Αλλά ξέρετε, επειδή εγώ είμαι πάρα πολύ προβληματισμένος από αυτή τη μεγάλη αποχή και αυτό το μήνυμα των ευρωεκλογών,
διαβάζω και λίγο διαφορετικά τα νούμερα. Δηλαδή, πώς θα διαβάζετε, η Νέα δηλαδή, Δημοκρατία, θα σας πω, Ο κύριος Μητσοτάκης, ο οποίος είναι τα τελευταία χρόνια ο απόλυτος κυρίαρχος του πολιτικού συστήματος, δεν κατόρθωσε και η Νέα Δημοκρατία δεν κατόρθωσε στους 100 που μπορούσαν να ψηφίσουν να προσελκύσει παραπάνω από 13, διότι το 28% αν το αναγάγουμε στο σύνολο του εκλογικού σώματος δεν είναι πάνω, το 1.200.000 στα 10 εκατομμύρια ψηφοφόρων δεν είναι πάνω από το 13%. Το ίδιο ισχύει για τον κύριο Κασελάκη. 94% που μπορούσαν να ψηφίσουν τον κύριο Κασελάκη δεν πήγαν να το ψηφίσουν. Το ίδιο ισχύει για το Πασόκ. 95% που μπορούσαν, είχαν την επιλογή να ψηφίσουν τον κύριο Ανδρουλάκη, δεν επέλεξαν να πάνε να ψηφίσουν τον κύριο Ανδρουλάκη. Άρα, επειδή είμαι πάρα πολύ προβληματισμένο. Έχουμε κάποιες σταθερές. Θα σας πω. Μισό λεπτό. Εγώ οι σταθερές αυτές ποιες είναι. Καταλαβαίνω, κλάθη μου, το καταλαβαίνω. Ο Μητσοτάκης συγκεντρώνει μία αποδοχή πολύ υψηλή. Το καταλαβαίνω, κλάθη μου. Δηλαδή, μου δίνει το δικαίωμα να πω ότι δεν έχει ουσιαστικά αντίπαλο. Θα σου πω. Δεν ήταν εθνικές εκλογές. Και δεν ήταν εθνικές εκλογές. Εγώ δεν ήμουν πάρα πολύ πάνω σε αυτό. Θα το ολοκληρώσω όμως λίγο. Ναι, βεβαίως. Καταλαβαίνω και τα συμβατικά στοιχεία τα οποία χρησιμοποιώ και τι θέλω να περάσω. Αυτό που θέλω να περάσω είναι εδώ μου έστειλε ένας τώρα φίλος μας μια εκπληκτική γελιογραφία. Τώρα τη βλέπω, κύριε Καλπακίδη, αν μπορείτε να μας τη δείξετε. Νάτι, εδώ βλέπουμε τώρα, βυθίστηκαν όλα τα σκάφη και λέει τώρα ότι της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό ακριβώς. Λέει, καπετάνιε, όλα καλά. Οι άλλοι έχουν βυθιστεί περισσότερο. Ωραία. Λοιπόν, καταλάβατε. Να κλείσω, αυτό λοιπόν είναι, μιλάμε τώρα δηλαδή. Συμφωνώ απόλυτα με τον αναγνώστη, με τον τηλεθεατή μας. Ο οποίος πραγματικά αποτύπωσε αυτό που πριν από λίγο είπα. Το ζήτημα λοιπόν είναι το εξής. Τα πολιτικά κόμματα όλα πρέπει να αντιληφθούν ότι θεσμικά πρέπει να θωρακιστούν, πρέπει να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της κοινωνίας και τις ανάγκες της και να εκφράσουν πολιτικά, περισσότερο πολιτικά και λιγότερο επικοινωνιακά. Για τα τελευταία χρόνια ζούμε την επικράτηση της επικοινωνίας στην πολιτική, να μπορέσουν να εκφράσουν τις αγωνίες και να λύσουν τα προβλήματα των πολιτών. Και κλείνω με το Πασό. Εγώ ούτε στις προηγούμενες εκλογές ούτε σε αυτές δεν είμαι καθόλου ευχαριστημένος από την απόδοση του, από την επίδοση του κομματικού μας. Είναι δυνατόν τώρα, έχασε 12 μονάδες. Όχι γιατί άκουσα και κάποιους. 12 και 5, 10, κοντά σε 20 μονάδες και να πάρει 0 κομματός και δεν είναι ικανοποιημένο. Άκουσα και κάποιους οι οποίοι το βάζουν στη λογική ότι οι άλλοι έπεσαν περισσότερο, εμείς λιγότερο, άρα είμαστε νικητές. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Τα πράγματα δεν είναι έτσι. Ο δημοκρατικός χώρος χρειάζεται άμεσα πλήρη ανασυγκρότηση για να μπορέσει. Να συμφωνήσω και πάλι με τον κύριο Καντή να μπορέσει να εκφράσει το αντίπαλο, τον αντίπαλο πόλο, μάλλον τον άλλο πόλο, όχι τον αντίπαλο, τον άλλο πόλο στη δημοκρατία, για να μπορέσει η δημοκρατία μας να ισορροπήσει και να, και να ασκήσει τον λοιπόν, ρόλο. Ποιο είναι τώρα το αύριο όμως, το αύριο, Αλέκο Παπουρά, βλέπεις τώρα ας πούμε. Πού πάει το πράγμα, μια στιγμή να ακουστεί και λίγο. Έχω χάσει την μπάλα, ποιος είναι δημοκράτης, ποιος είναι αριστερός. Ναι, αυτό έχει γίνει τελικά, αυτό έχει γίνει. Την έχω χάσει πραγματικά. Ναι, τα πράγματα είναι. Εδώ βλέπουμε τον κυρίαρχο του πολιτικού συνοικού στη χώρα μας, που είναι Μητσοτάκης, να πρεσάρει τα δωδεκάνησα σε βαθμό. Θα έλεγα εξευτελισμού. Κυριολεκτό. Εξευτελισμού γιατί αυτός ο πρωθυπουργός έκανε τα περισσότερα σε αυτά τα νησιά. Κανένας πρωθυπουργός κατά το παρελθόν δεν έδωσε τόσο πολλά όσα έδωσε ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης. Οι ρυθμίσεις για τις βίζες που έχουμε κάνει όλα τώρα. Αυτά είναι περσάρισμα του άλλου. Τι είναι περσάρισμα. Μην αρπάζεστε. Είναι η μοναδική κυβέρνηση, όχι η δεξιά, η Νέα Δημοκρατία. Γιατί με αυτό το κόμμα μπορούν να τα εισπράξουν τα δωδεκάνησα που δεν εκπροσωπείται. Και κάθε φορά. Α, εννοείται δηλαδή για τον Υπουργό Ενέργεια. Εννοείται. Α, γι' αυτό μιλάτε. Γιατί εννοείται. Από πλευρά έργου. Αυτά. Συγγνώμη. Άκουσε, Κλάδη. Αυτά που γίνανε αυτά τώρα από το Μητσοτάκη εδώ. Αυτά δεν έχουν που γίνει κάνει ποτέ ο Πρωθυπουργό, γιατί είναι δικαίωμα, το αναφέρετο. Συμφωνώ. Να φτιάχνει την κυβέρνηση. Οκ, okay, να συμφωνήσω μαζί σου. Είναι ανεξήγητα. Και ξέρετε κάτι. Πέρα από αυτό που είπε ο κύριος Καντής, ότι οι ιδιαιτερότητες εδώ είναι θερμοπύλες. Ναι. Και μας πετάς τον εκπρόσωπο που έπρεπε να είναι υπουργός, όχι υφυπουργός. Τι ήθελες να πεις, Γιώργο? Και πόσο μάλλον να το πω. Πες το. Το συγκεκριμένο τον παπά που είναι αέρινος. Μάλιστα. Ναι, ήταν κινητικότατο. Είναι το πάρα πολύ. Έλα, Γιώργο Καντή, τι θέλεις να πεις πάνω συμπλήρως για να πάρει το λόγο ο παππούς. Πρώτα απ' όλα. Και κανένας δεν μιλάει. Νεοδημοκράτης.
Εντάξει. Δεν μιλάει. Πώς δεν μιλάνε. Πόσο, κανεί τι είναι. Πασόκ. Με συγχωρείς πάρα πολύ, αλλά μιλάει. Όταν ανάκουγε εκπομπέ μου, ειδικά τι ραδιοφωνικέ, τα παράπονα μου ήταν. Έλα. Εσύ τι μιλά. Πάμε. Κύριε Παπουρά, πρώτον, εγώ ξεκίνησα να λέω ότι η Δωδεκάνησος δεν έπρεπε να μείνει χωρίς εκπρόσωπο κυβερνητικό σήμερα σε αυτό εδώ το πάνελ. Και δεύτερον. Εγώ δεν ικανοποιήθηκα. Και δεύτερον. Και δεύτερον, το είπα και χθες. Λοιπόν, δεν χρειάζεται να απαντάω ένα στον άλλο. Έλα, Γιώργο, έλα. Δεν αντιδικούμε. Δεν αντιδικούμε. Σα-ίσα που εγώ ήθελα να πω, η παρατήρηση που θέλω να κάνω είναι ότι πρώτα απ' όλα χαίρομαι ειλικρινά, γιατί εδώ είμαστε πέντε άνθρωποι διαφορετικών πολιτικών πεπιθήσεων, αλλά συζητάμε αυτή τη στιγμή για το καλό του τόπου. Έτσι, κοινή συνεδέση. Έλα, αυτό που ήθελα να πω όμως σαν παρατήρηση, ναι, είναι ότι στην δημοσκόπηση της Opinion Poll που παρουσίασα, κύριε Πόκια, στη δική μου εκπομπή χθες, ναι, χθες είχε πάρα πολλά ποιοτικά χαρακτηριστικά τα οποία έλεγαν ότι πρώτα απ' όλα στη Νέα Δημοκρατία, ό,τι και αν σημαίνει αυτό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν αμφισβητείται από κανένα. Στο χώρο της κεντροαριστεράς όμως, εάν κάποια στιγμή γίνει το πολυθρύλιτο κόμμα που θα είναι μαζί η σύμπραξη ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, το 60% των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ είπαν ότι θα θέλουν να είναι ηγέτης αυτού του κοινού κόμματος κάποιος άλλος εκτός από τον Νίκο Ανδρουλάκη, και το 48% των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ είπαν ότι θέλουν να είναι ο Αλέξης ο Τσίπρας, όχι ο Στέφανος ο Κασελάκης. Αυτό νομίζω ότι λέει πολλά για τον χώρο της κεντροαριστεράς. Λοιπόν, πάμε. Έλα, κύριε Κόκκινε. Έλα, αγαπητέ μου, πάμε. Επιγραμματικά τρία ζητήματα, γιατί τέθηκαν αμέσως μετά. Λοιπόν, το πρώτο, όσον αφορά το τι έχει γίνει στο Δωδεκάνησο ή όχι, εγώ θεωρώ ότι τη στιγμή που στη Δωδεκάνησο, με όλες τις όποιες διαμαρτυρίες υπάρχουν, αναγνωρίζεται ότι η Νέα Δημοκρατία και η έργο έχει κάνει και έχει στηρίξει το τουριστικό προϊόν, που είναι το βασικό κομμάτι της περιοχής μας, που είναι η βαριά βιομηχανία, νομίζω αυτό απαντάει σε όλα, γιατί έχουμε ηρεμία. Λοιπόν, μια αν είχαμε αναταραχή προβλήματα, τότε θα μπορούσα να βρίσκω το Μητσοτάκη. Ακριβώς το αντίθετο όμως συμβαίνει. Γενικά μου δεν έκανε και κανένα νοσοκομείο. Λοιπόν, δεύτερον. Μη μας τρελαίνετε. Ένα λεπτό. Συνέχεια, μα δεύτερον. Μα λέτε ότι έκανε. Δεύτερον, όσον αφορά. Τι να πήγε το ΠΑΣΟΚ. Δεύτερον. Με αυτά που έκανε. Εντάξει, το ΠΑΣΟΚ θα φτάσει στο ΠΑΣΟΚ. Λοιπόν, δεύτερον, όσον αφορά τον ανασχηματισμό. Εγώ προσωπικά είμαι φίλος και με τον Γιάννη τον Παπά χρόνια. Από την νεολαία είμαστε μαζί. Αναγνωρίζω την προσπάθειά του και το έργο του. Όπως επίσης αναγνωρίζω και την προσπάθεια που κάνουν και οι υπόλοιποι βουλευτές. Λοιπόν, σας θυμίζω ότι και την προηγούμενη κυβέρνηση Μητσοτάκη είχαμε για ένα χρόνο υπουργό, τον κύριο Κόνσολα. Και έφυγε, τον κύριο Κόνσολα. Έφυγε πράγμα, και αυτός. Ναι. Δεν σημαίνει ότι δεν μπορούν να συνεχίσουν το έργο ή να απαξιωθεί ο κόσμος. Ίσα-ίσα θα τρέξουν ακόμα περισσότερο, ευκαιρίες θα υπάρχουν και σε άλλο ανασχηματισμό. Υπάρχει κυβέρνηση τετραετίας, όλοι αξιολογούνται και νομίζω ο καθένας μπορεί πραγματικά να ξαναβρει αυτή τη θέση που εφαρμόζει. Και τρίτο και τελευταίο, επειδή υπόθηκε για το ΠΑΣΟΚ. Την επαναλαμβανόμενη σύπτωση. Αγαπημένο μου Μπάμπη. Την επαναλαμβανόμενη σύπτωση. Αυτή πώς την αποδίδει. Πώς την χαρακτηρίζει. Δικαίωμα, δεν θα σχολιάσω τον σχηματισμό τη στιγμή που έχει γίνει. Επαναλαμβάνω και το γεγονός επίσης ότι είναι δικαίωμα του Πρωθυπουργού να κάνει κάποιες αλλαγές και το ξαναλέω. Χώρος προσφοράς δεν είναι μόνο η θέση του Υφυπουργού ή του Υπουργού, είναι και του βουλευτή, είναι και του κάθε στελέχους προς την κοινωνία. Και να πω και ας πω για κάτι. Και εγώ γυρνάω στον κόσμο και μου λέει ο κόσμος, γυρνάτε, ακούς τα προβλήματα, λες και ας μην είμαι βουλευτής οτιδήποτε άλλο. Μετράει αυτό. Έστω και αμέσως ασχολητικά. Και το τελευταίο, για να κλείσω. Επειδή υπάρχουν κάποια πράγματα, ας αναλογιστούν κάποιοι, είτε αυτοδιαφημίζοντας δημοκράτες, δημοκρατικό κόμμα, κέντρο και κόμμα, δεν ξέρω και ό,τι άλλο, μήπως ο κύκλος τελικά μετά από 5 δεκαετίες της μεταπολίτευσης έχει κλείσει για το κόμμα του. Λες. Το ΠΑΣΟΚ. Εγώ πιστεύω ότι για κάποια κόμματα ο κύκλος. Μια στιγμή, ο Γιώργος Απόκιας. Έχει βάση αυτό που λέει το τελευταίο. Μπορεί να έχει γίνει. Μια στιγμή αυτό που είπες τώρα. Έχει κλείσει ο κύκλος του ΠΑΣΟΚ, δηλαδή. Σαν ΠΑΣΟΚ. Σαν ΠΑΣΟΚ. Όχι σαν ψηφοφόροι ή άνθρωποι ενεργοί πολίτες κτλ. Σαν ΠΑΣΟΚ, ναι, γιατί ένα κόμμα το οποίο έχει. Πού θα πάνε αυτοί οι άνθρωποι, θα μείνουν αδέσποτε. Μπορεί να δημιουργηθεί ένα άλλο χώρο. Κοιτάξτε, και η δημοσκόπηση, και δεν το είπα εγώ. Και σέρνουμε εγώ και το ΠΑΣΟΚ και με τα καλά του και με τα στραβά του. Αγαπητέ Γιώργο Πόκια, μια στιγμή εμπειρία. Και τα στελέχη του πάρα πολύ τους έχουν τους ανθρώπους. Λοιπόν, έχουν βάση αυτά που ακούστε, ακούστε, εγώ αυτό που είπα προηγουμένως για τη δημοσκόπηση και αυτό που λέει τώρα ο κύριος Κόκκινος, δεν το είπαμε για κακό. Απλά το είπαμε γιατί. Σύμφωνοι, δεν. Εγώ καταρχάς ξεκίνησα σήμερα λέγοντας ότι είναι κακό για τη χώρα. Τα κακά να μην υπάρχει μείζωνα και ελάσσονα αντιπολίτευση. Υπάρχει οπότε, όταν βλέπουμε, όμως, κύριε Πόκια και κύριε Παπουρά, στη δημοσκόπηση ότι ο λαός του ΠΑΣΟΚ δεν θέλει τον Νίκο Ανδρουλάκη για αρχηγό εκ νέου σε ένα κοινό κόμμα με το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και ο λαός του ΣΥΡΙΖΑ δεν θέλει τον Στέφανο Κασελάκη για αρχηγό, αλλά αυτοί οι δύο επιμένουν,
τότε κάτι πρέπει να γίνει κάτι στο χώρο του Ισκέντρου Αριστερά. Τι σχέση έχει ο Κασελάκης με την αριστερά? Είπα ότι η δημοσκόπηση, το ερώτημα, το, τι σχέση έχει ο Κασελάκης με την αριστερά, αυτό ρωτήστε τον ίδιο. Εμένα ρωτάτε. Ρωτήστε τον ίδιο. Να σας πω κάτι, μέσα στη... Το Πασόκ είναι κόμμα εξουσίας. Μέσα... βλέποντας τον Ανδρουλάκη ότι δεν μπορεί να προχωρήσει, ακούστε, εννοείται ότι βάζει θέμα. Άρα λοιπόν, εφόσον, σωστά, εφόσον είναι δυσαρεστημένος ο λαός, πρέπει να φύγει, να μπει κάποιος άλλος. Εννοείται. Λοιπόν, γιατί, για να απαντήσω, κύριε ποιος σας είπε ότι δεν θα φύγει? Κύριε Κόκκινε, τι σχέση έχει ο Κασελάκης με την αριστερά? Ο Στέφανος ο Κασελάκης, μέσα στα πολλά που έχει πει από τότε που εμφανίστηκε στην πολιτική ζωή της χώρας, ήρθε, θυμίζω, για να κάνει διακοπές, βρήκε ένα κόμμα και το πήρε. Από τα πολλά που είπε λοιπόν, είπε και κάτι σωστό, πολύ σωστό. Και μάλιστα, ας μου επιτραπεί, έκφραση. Τους το ρίξε και στα μούτρα. Τους είπε, αν ήσταν σοβαρό κόμμα, εγώ δεν θα ήμουν αρχηγός σας. Λοιπόν, ελάτε, κύριε Πόγια. Αυτά τα λέει όλα. Ακούστηκαν πολλά τώρα και για το Πασόκ. Ακούστηκαν πολλά, πράγματι. Ναι. Εγώ θα ξεκινήσω και θα καταλήξω. Θα ξεκινήσω όμως με το εξής. Ακόμη και στη σημερινή κουβέντα δεν αντιλαμβανόμαστε οι περισσότεροι, και κυρίως αυτοί που μας ακούνε δεν καταλαβαίνουν, ότι σε αυτή τη φάση που βρίσκεται το πολιτικό σύστημα στην Ελλάδα έχει τεράστια προβλήματα. Συμφωνούμε. Και τα τεράστια προβλήματα αφορούν ακόμη και τη Νέα Δημοκρατία, και θα διαφωνήσω με τον φίλο μου τον Μπάμπη που λέει, ή τον Γιώργο που είπε προηγουμένως, ότι πράγματι ο Μητσοτάκης αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει εναλλακτική. Τώρα όμως, γιατί υπάρχει η νομή της εξουσίας και πάντα η εξουσία ήταν συγκολητική ουσία όλων των κυβερνήσεων, και του Πασό και του Τσίπρα όταν είχε τα προβλήματα κτλ. Άρα. Προβλήματα για τώρα μιλάμε, ενδεχομένως το 27 να υπάρξει, ναι, κύριε Πόκια. Ναι, για τώρα μιλάμε. Αυτή τη στιγμή λοιπόν φαίνεται να μην υπάρχει, γιατί υπάρχει η κυβέρνηση, αλλά δεν σημαίνει ότι όλα αυτά που είδαμε προηγουμένως και αυτά που είπε και για την εκπροσώπηση του δεκανήσου δεν δημιουργούν μέσα στον κόσμο της Νέας Δημοκρατίας προβλήματα, και ενδεχομένως να υπάρξουν και εκεί αύριο την επόμενη μέρα κάποια ζητήματα. Όμως θα μείνω στο χώρο μας. Πραγματικά. Εμένα δεν μου προκαλεί καμία εντύπωση αυτό το οποίο είπατε. Συμφωνώ απόλυτα και με τα ευρήματα της δημοσκόπησης και με αυτό το οποίο βγαίνει. Αυτό τι σημαίνει όμως? Σημαίνει για μένα ότι οι πολίτες οι οποίοι βρίσκονται. Εγώ δεν είπα ότι δεν είναι δημοκρατικό κόμμα, και είναι δημοκρατικό κόμμα, είναι και τα περισσότερα κόμματα δημοκρατικά είναι. Απλώς με την έτσι όπως έχει μπει αυτή η έννοια, γιατί καμία φορά άκουσα τον φίλο μου τον Μπάμπη, δεν εννοείται ότι λειτουργούμε δημοκρατικά. Όμως στον ευρύτερο αυτό χώρο της κεντροαριστεράς, να πούμε του κέντρου της κεντροαριστεράς κτλ., υπάρχει μια κινητικότητα, όχι, και υπάρχει και μια πίεση της κοινωνίας, όχι γιατί έχουν κλείσει τον κύκλο τους τα κόμματα. Γιατί υπάρχει ανάγκη να μετασχηματιστούν τα κόμματα, να υπάρχει μια κινητικότητα. Τώρα ξέρετε πώς μου τα ακούω εγώ τώρα. Να ολοκληρώσω μόνο. Ωραία λόγια τώρα. Να ολοκληρώσω μόνο. Δεν με έχουν απήχηση στην πράξη, ας πούμε, αυτά που λέμε. Στην πράξη, αυτό ακριβώς. Εάν ακούσαμε. Έτσι φωτός απέχει τώρα η πράξη. Το Πασόκ πήρε 12,8%. Εάν το 95% των ψηφοφόρων του Πασόκ έλεγαν ότι είμαστε ευχαριστημένοι με τον Ανδρουλάκη, εκεί θα υπήρχε πολιτικό πρόβλημα. Διότι θα έλεγε. Μα αυτό θέλω εκεί, να σου πω. Εκεί εδώ υπήρχε... ο Ανδρουλάκης φαίνεται ότι το είδε το Πασόκ, δεν το θέλει. Λοιπόν, λέω λοιπόν το εξής. Και ακονίζει τώρα τα μαχαίρια του αυτός και λέει θα διαγράψω. Δεν ξέρω ήδη αν έχει διαγράψει κιόλας. Απειλήξη της άλλης, ας πούμε. Για σας ήτερε, παιδί. Για τον κύριο Δούκα, λέω, λοιπόν το εξής. Λέω λοιπόν το εξής. Ότι ο χώρος αυτός πρέπει, είναι ανάγκη για τη χώρα να μετασχηματιστεί και σύντομα. Μα ποιο μάλιστα. Μα το Πασόκ της κυβέρνησης είναι το 12,8. Μα δεν είπε κανένας αυτό. Ακούσε. Όταν λέμε τον ευρύτερο εδώ αμφισβητείτε το 28,8% της Νέας Δημοκρατίας. Ποιο, το 12,8%? Και που μιλά τώρα για κυβέρνηση το 12. Ούτε το 28 για λοιπόν, τη Νέα Δημοκρατία είναι πολύ μεγάλο ποσοστό. Σαφώς και δεν είναι. Και έχει χάσει. Αλλά ένα κυβέρνηση. Μα αυτός κυβερνούσε. Ούτε βέβαια για μα το είναι Πασό. Κυβέρνηση και είναι λογικό να χάσει. Ναι. Το Πασόκ δεν είναι λογικό. Μπορεί σε, να μου πει όμως, αφού έχασε 12 μονάδες η Νέα Δημοκρατία και έχασε και άλλες 4 μονάδες στο ΣΥΡΙΖΑ, δεν έπρεπε το Πασόκ να πάρει ένα 5, 6, 7%. Μα αυτό λέω ότι υπάρχει ένα. Μα τα ίδια λέμε, αλλά διαφωνούμε. Δεν διαφωνούμε. Εσύ νομίζει ότι διαφωνούμε, εμεί δεν διαφωνούμε καθόλου. Εγώ αυτό κατάλαβα, Γιώργο μου. Λέμε λοιπόν ότι. Μια πρόβλεψη να για το ολοκληρώσω Πασόκ. Λίγο όμως, σας παρακαλώ. Ναι, από ό,τι είδα, απέτυχε και η συνταγή του φίλου μας. Αν θέλετε, δεν του Ανδρέα του Λιβέρνου. Του Λοβέρνου. Έλα, Γιώργο. Αν θέλετε να το πει τώρα, με ποιο μιλάω όλη την ώρα. Και τώρα εντάξει, τώρα μιλάω. Συνέχισε, έλα, κύριε. Σας παρακαλώ. Ο κύριος Πόκιας, ελάτε, παρακαλώ. Λέω λοιπόν το εξής. Ότι στον χώρο και του Πασόκ και της κεντροαριστεράς υπάρχει μια κινητικότητα, διότι δεν είναι ικανοποιημένοι ούτε οι πολίτες ούτε οι άνθρωποι που ασχολούνται
με την πολιτική σε αυτούς τους χώρους, με τις επιδόσεις ούτε του ΣΥΡΙΖΑ ούτε του ΠΑΣΟΚ. Αυτό είναι δεδομένο. Δεν χρειάζεται να ζητήσουμε κανένα. Στο ΣΥΡΙΖΑ είναι ευχαριστημένοι. Είναι ευχαριστημένη η ομάδα του Κασελάκη. Όπως μπορεί και στο ΠΑΣΟΚ να είναι ευχαριστημένη μια ομάδα που είναι πολύ κοντά στον πρόεδρο τον Νίκο τον Ανδρουλάκη. Το ζήτημα λοιπόν είναι το εξής. Πρέπει να μετασχηματιστεί ο χώρος. Δεν ξέρω αν έχει κλείσει το κείμενο. Ποιο υπάρχουν προσωπικότητες που μπορούν πραγματικά να δημιουργήσουν. Δεν υπάρχουν. Δυναμική είναι δυνατόν. Μα είναι δυνατόν. Ποιοι, από αυτού που ακούμε να μην έχουμε. Ο Δούκας τώρα δηλαδή είναι τέτοια περίπτωση ο Δούκας. Ακούστε με. Συγγνώμη τώρα. Ο Ανδρέας ο Λομπέρδος. Εγώ. Ναι, αλλά μηδέν κόμμα. Τον πέταξε δεν έξω. Μπούλινγκ του έκανα. Ξαναγυρίσει και τι έγινε. Εγώ λοιπόν λέω το εξής. Το θέλετε. Λέω λοιπόν το εξής. Στο Πασόκ τον Ανδρέα Λομπέρδο. Κοιτάξτε, δεν μπορώ να το αποφασίσω εγώ. Για ρωτήστε την ομάδα του Ανδρουλάκη να σου πει. Καταλαβαίνετε άμα γίνουν ότι είναι εκλογές, σε εξέλιξη κάποιες διαδικασίες. Κατέβει. Όχι βέβαια. Είναι σε εξέλιξη κάποιες διαδικασίες που είπε και χθες ο Ανδρουλάκης την Τετάρτη και την τέλος του μήνα. Κύριε Παπουρά. Οπότε μετά το τέλος του μήνα να περιμένουμε λίγο 15 μέρες να δούμε τι θα αποφασίσουν. Για να μας πει ο κύριος Παπουράς. Αλλά δεν σημαίνει ότι αν αποφασίσουν τα όργανα η κοινωνία θα αποδεχτεί ό,τι αποφασίσουν. Ο κύριος Παπουράς που παρακολουθεί από κοντά τον στρατηγό. Τον λεπτό, αλλά η πρόταση κύριε Πόκια δεν είναι να εκλέξετε νέο αρχηγό από τη βάση. Κοιτάξτε, θα γίνει στην ώρα η πρόταση έχει τεθεί αυτή η πρόταση, έχετε δίκιο από δύο-τρεις, από τα δύο-τρία κόρυφα. Γιατί αν πάλι το κάνετε μεταξύ σας, δεν καταλάβατε τι είπα, επειδή με διακόπτετε γι' αυτό. Λέω ότι μέχρι την 30 του μηνός που θα συνεδριάσει η Κεντρική Επιτροπή θα αποφασίσει για τι θα γίνει και αν θα έρθει η εκλογή Προέδρου που είναι για το 25, θα έρθει το 24, όπως ζητούν τα υπόλοιπα στελέχη. Ναι, αλλά νομίζω ότι υπό τις παρούσες πιέσεις που έχετε από τον κόσμο σας, θα αποφασίσετε υπέρ της εκλογής νέου Προέδρου από τη βάση. Δεν μπορεί να γίνει. Τώρα, εννοείται ότι θα γίνει από τη βάση. Αφού καταστατικά είναι από τη βάση. Εδώ όλα τα κόμματα και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ. Κάτι λέει ο κ. Βασίλης. Κάτι λέει ο κ. Βασίλης. Αγαπητοί συνομιλητές, επειδή εγώ δεν το λέω γιατί παράθεση, βάζω στο τραπέζι εκτός από το ερώτημα αν κλείνει ο κύκλος κάποιων κομμάτων. Βάζω και το εξής. Ότι το ΠΑΣΟΚ από το 44% και το λεφτά υπάρχουν το 2009 σε όλες τις εκλογικές αναμετρήσεις μέχρι σήμερα κινείται από 7,5% έως το 10,5%. Και έχουν περάσει 16 χρόνια και 4. Έχουν περάσει 16 χρόνια. Και 16 χρόνια πια. Λοιπόν, κούραση. Είναι πολλά. Και να σκεφτείτε ότι αυτοί οι άνθρωποι ήταν η εναλλαγή τη εξουσία. Ήταν μια ΠΑΣΟΚ, μια Νέα Δημοκρατία. Μια ΠΑΣΟΚ, μια Νέα. Τώρα, και τελικά που κάνει. Θέλετε να συζητήσουμε για το ΠΑΣΟΚ. Εγώ έχω άποψη για όλα αυτά. Έχω άποψη για όλα αυτά. Ναι, όχι, επειδή τίθεται ότι ναι, έχει κουράσει με την έννοια ότι έχουν κουράσει κάποια πράγματα και κάποια πρόσωπα. Το οποίο δεν γίνεται κατανοητό. Αυτό είναι το ζήτημα. Ποια πρόσωπα. Εννοείται ότι ποια σε κάθε πρόσωπα. Περιοχή υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι, κύριε Λοϊζό, εμφανίζονται κατά περιοχή ότι είναι οι διοκτήτες του ΠΑΣΟΚ. Ότι είναι τα αφεντικά, έχουμε ότι αυτοί κάνουν κουμάντο. Έχουμε και εμείς τέτοιους εδώ. Πώς δεν έχουμε. Ας συζητήσουμε, ας ψάξουμε λίγο στα Ε9 να δείτε που δηλώνουν κομμάτι του ΠΑΣΟΚ. Ότι είναι δικό τους. Και κρίνουν όλους τους άλλους. Δηλαδή, το ίδιο ισχύει βέβαια παντού. Βάζουν και το πετραχύλι του ΠΑΣΟΚ. Εννοείται ότι όπου εκεί που βάζουν τα περιουσιακά του στοιχεία βάζουν και τι ποσοστό έχουν από το ΠΑΣΟΚ. Τώρα τι θέλετε να ανοίξουμε αυτή την κουβέντα. Ακούστε λίγο. Μόνο που μια που είναι και τον ημερών ήρθε η ώρα να καθαρίσουν τα οικόπεδά τους. Αυτό ακριβώς θα καταλάβουν. Μην πάρει καμιά φωτιά, μπράβο. Κύριε Αλέκο, αυτό το οποίο είπε ο φίλος ο Κυριώργης είναι όλα τα λεφτά. Στο Ε9 μαζί με τα ακίνητα και τα περιουσιακά στοιχεία και ένα κομμάτι του ήλιου του ΠΑΣΟΚ. Αυτό ακριβώς. Και αυτό κάποια στιγμή πρέπει να σταματήσει και νομίζω και ότι είναι τα μόνιμα αφεντικά. Γι' αυτό λέω ότι αν αλλάξουν κάποιες τέτοιες βάσεις, κανένα κόμμα δεν έχει κλείσει τον κύκλο του. Κανένα. Και όμως έδειξαν δύναμη, ισχυροί όλοι αυτοί. Γιατί αν το δω εδώ σε τοπικό επίπεδο. Το γεγονός ότι κράτησαν τον Πολιάδη και έγινε δήμαρχο. Κράτησαν τον χώρο όλοι αυτοί και εδώ. Κρατάν τον χώρο. Όμηρο τόσα χρόνια. Λοιπόν, έχουν ξέρετε, εγώ ξέρετε έχω να πω κάτι πάρα πολύ φορά, σημαντικό. Όχι και είναι άδικο. Και το τσιγκλάμε τώρα. Για να ακούσουμε το δίκαιο. Είναι άδικο. Το στελεχειακό δυναμικό του ΠΑΣΟΚ μετά το 2009, όταν προέκυψε πρόβλημα στη χώρα, δεν έδωσε στον ελληνικό λαό να καταλάβει πώς μπήκαμε σε αυτή τη δίνη. Ποτέ δεν το δώσε μέχρι σήμερα. Μάλιστα. Και γι' αυτό πάντα ακούς τη φράση ο Γιωργάκης μας φάρε στα μνημόνια. Αλήθεια δεν είναι αυτό. Ναι. Ποτέ δεν είδε την Ευρώπη. Ποτέ δεν είδε ο ελληνικός λαός τι είπε η Ευρώπη, πώς μπήκαμε, ποια περίοδο.
πώς εκτινάχθηκε αυτό το κρέος, ήμασταν καλά. Το πώς εκτινάχθηκε το ξέρω καλά εγώ. Όταν πήγαινε εσύ στο γραφείο του Καραμαλή και έπαιρνε το χρήμα και το έφερε στον Αρχάγγελο. Έτσι εκτινάχθηκε το κρέος. Και γελάει ο Γιώργος ο Πούκας. Την Καραμαλή δηλαδή. Τι, δεν άκουσες τίποτα. Την πλήρωσε τον Πασό. Καραμαλή, βέβαια. Εσύ πήρωσε τον Πασό. Σωστά. Σωστά. Εντάξει. Ωραίο. Έκλεισε. Έγραψα. Αφήστε το Καραμαλή. Έγραψε. Άστα τώρα έγραψε. Α, δεν κατάλαβε. Την έστεινε έξω από το Μαξίμου. Εγώ κατάλαβα Ο Παπουράς το έστειλε έξω από το Μαξίμου. Όχι, να τον κάνουμε. Μα μίλησα τώρα. Αξιοσημείωτο δε γεγονός είναι το Πασόκ πέφτει στο 23%. Ωραία. Και βάζει τον. 23. Στο 23 πότε ήταν είναι. Το Πασόκ, να σα πω εγώ. Και χώρο. Ναι, αλλά να μιλήσει και ο Μπάμπη. Δεν μιλήσει καθόλου τώρα. Και βάζει. Έχουμε τον άνθρωπο του Καραμαλή τώρα. Ψηφίζει την παραπομπή του Τζοχατζόπουλου και που το βάζει φυλακή το Πασόκ. Ναι. Το Πασόκ. Το Πασόκ, ναι. Και από το... Δεν ήταν μόνο, είναι και ο Γιάννος. Ναι. Και από το 23, ναι, λες το Πασόκ εκεί. Είχε κλέφτες. Μια κουβέντα. Έλα, Παμπί. Λες το Πασόκ εκεί. Έλα, Παμπί. Και δεν είχαν οι άλλοι. Ναι. Έλα, Γιώργο. Μια κουβέντα. Απ' ο Γιώργος, αμήν. Ρίχτε. Κύριε, μια κουβέντα μόνο. Αλήθεια, η Νέα Δημοκρατία. Ένα δεν θα βάλει φυλακή. Ρε, έλα, κάσε με ένα. Αυτό το θέμα. Ναι, σε ρωτάω εσένα. Πότε αυτό το κόμμα θα βάλει φυλακή. Αυτό συζητάμε. Ένα φυλακή ποιο θα βάλει. Δοκίμασε ο ΣΥΡΙΖΑ. Όλοι είναι αθώοι. Δοκίμασε ο ΣΥΡΙΖΑ να βάλει και δικού σα κοινού. Έλα, Γιώργο Καντή. Δεν τα κατάφερε. Τι θα κάνουμε τώρα. Δημιούργησε μια κουβέντα. Λοιπόν, μια κουβέντα. Ναι, αλλά κύριε Παπουρά, μια που κάνατε ιστορική αναδρομή, πολλά από αυτά που είπατε είναι σωστά. Κράτησα δύο. Πρώτον, ότι ο Γιώργο ο Παπανδρέου μα έβαλε στα μνημόνια από το Καστελόριζο, το θυμόμαστε όλοι. Ευτυχώς. Και δεύτερον, αν δεχτούμε ότι η Ελλάδα δεν ήταν έτοιμη να μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να εφαρμόσει όλε αυτέ τι πολιτικές. Α, πόσο μου λείπει ο Στάκας, ο Σάκης τώρα. Που δυσχεραίνουν την καθημερινότητα των Ελλήνων. Τώρα έπρεπε να μπορώ να πω την κουβέντα. Έλα, βρει, πες την, ακούγεσαι, μην ανησυχείς. Λοιπόν, αν δεχτούμε ότι η Ελλάδα δεν ήταν έτοιμη να μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ο Σιμίτης μας έβαλε. Στην νομισματική ένωση. Το 2000, στην νομισματική ένωση. Λοιπόν, έλα, Παπί. Στην ευρωπαϊκή είπα, νομισματική. Δεν άκουσε, Γιώργο, που είναι για τον Τσοχαντζόπουλο. Αλέκο, για όσο το λέει. Ο Σιμίτης. Κύριε Καντή, ο Σιμίτης δικό σα. Δικό σα. Δικό μα ήταν. Τι δικό μα ήταν. Ο Σιμίτης. Δικό μα ήταν. Ο Κώστας Σιμίτης. Αυτός ήταν στη Γερμανία με το ΠΑΚ να πούμε και έβαλε. Δικός μας ήταν. Έλα, Παναγία. Μια στιγμή να μας πει ο Γιώργος Πόκιας που είναι φίλος του. Όταν κατέβαινε στη Ρόδο με τον Γιώργο Πόκια παρέα. Αυτό το παραλάβανε. Όλους τους ηγέτες του Πασόκ. Λοιπόν, κοιτάξτε. Εγώ θυμάμαι. Όπα, όπα. Μακαρίτη. Με το όπλο. Το θέμα είναι τι κάνουμε. Θυμάμαι τον Γιώργο τον Πόκια και τον Τιμόθεο Παρασκευά. Αυτοί οι δύο για μένα ήταν οι άνθρωποι οι οποίοι υποδέχονταν όλους τους αρχηγούς. Θυμάμαι πραγματικά. Έλα, χαράλαμπος κόκκινος. Λοιπόν, η πλάκα καλή είναι, συγγνώμη κύριε Κόκκινε, 10 δευτερόλεπτα. Καλά είναι και να γελάμε μεταξύ μας και να θυμόμαστε και τα παλιά. Ο Καντής δεν το θέμα είναι τι κάνουμε τώρα. Καλά, ναι, αυτό είναι. Λοιπόν, τώρα που ο κόσμος γυρνάει την πλάτη, συλλήβδιν στο πολιτικό σύστημα. 65% αποχή. Έλα, πάμε στο μέλλον, Πάπη. Κανένας δεν μπορεί να χαίρεται και να πανηγυρίζει. Έλα, να ικανοποιήσει το Γιώργο τον Καντή. Αυτό θα έλεγα και εγώ, ότι αυτή τη στιγμή ο κόσμος ενδιαφέρεται τι θα γίνει στο σήμερα και στο αύριο. Γιατί ας μην γελιόμαστε, το παρόν είναι προϊόν του χθες και το μέλλον προετοιμάστε τώρα. Λοιπόν, το να αναπολούμε τι έγινε στα παλιά, το να αναπολούμε στα παλιά, και εγώ θα μπορούσα να πω ότι υπήρχαν το 1981 που ανέλαβε το Πασόκ πρώτη φορά δεν υπήρχαν χρέη στην Ελλάδα, ότι μετά ερχόταν η τόκη από τα δάνεια και πάει λέγοντας. Δεν καταλήγουμε πουθενά αυτή τη στιγμή. Εντάξει. Το σίγουρο λοιπόν είναι ότι έχουμε μια κοινωνία η οποία αμφισβητεί έντονα την πολιτική και τους πολιτικούς. Έχει πάρα πολλά προβλήματα να αντιμετωπίσει τις καθημερινότητες. Υπάρχουν εξωτερικοί κίνδυνοι για τη χώρα μας, έτσι για να τα θυμόμαστε και αυτά. Υπάρχει ένα εύθραστο γεωπολιτικό περιβάλλον. Βλέπει πόλεμη Ουκρανία, Ισραήλ, Γάζα και πάει λέγοντας. Λοιπόν, και όλα αυτά λοιπόν οφείλουν ο πολιτικός κόσμος και με πρώτη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη
που είναι αυτή τη στιγμή κυρίαρχη, εγώ θα επιμείνω αυτή τη στιγμή κυρίαρχη, επιμένω, λοιπόν, αλλά για να συνεχίζει να είναι κυρίαρχη θα πρέπει να λύσει αυτά τα προβλήματα και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης να κάνουν και αυτά την κριτική τους, όπως και το κυβερνητικό κόμμα. Κατάλαβα. Να καταθέσουν προτάσεις ρεαλιστικές και όχι να πλεονάσουν, λοιπόν, σε παροχές. Εδώ τώρα βλέπω τώρα έχουν έρθει διάφορα μηνύματα από την ώρα που ξεκίνησε, μάλλον όχι. Από την ώρα που ήταν μόνος ο κύριος Παπουράς και στη συνέχεια βλέπω έχουν έρθει πάρα πολλά μηνύματα. Εννοείται. Έσπασε τα χοντέρ, το βλέπω. Εγώ θέλω να είμαι δίκαιος και ειλικρινής. Είναι θετικά τα μηνύματα για όλους σας. Όμως, επειδή το τελευταίο μήνυμα που μου ήρθε, νομίζω πως έχει ιδιαίτερη αξία, γιατί έχει γίνει κάτι το οποίο με πονά και εμένα τον ίδιο, καλά όλα αυτά τα οποία συζητάμε, είναι αν θέλετε για πολλούς και στη σφαίρα της αμπελοφιλοσοφίας, έτσι, ναι. Στο διατάφτα, ξέρετε τι γίνεται. Τι ωφελείται ο τόπος, κάτω από ποιες συνθήκες, πώς ωφελείται ο τόπος και πώς λειτουργούν οι τοπικοί μας οι παράγοντες, αλλά και σε κεντρικό επίπεδο, που έχουμε μια κυβέρνηση που η αλήθεια τις επενδύσεις τις κυνηγάει με το ψαροτούφεκο. Εγώ θυμάμαι όταν ήταν ο Μητσοτάκης στην Αμερική και είχε μαζί του και τον Άδωνη Γεωργιάδη ως υπουργό ανάπτυξης τότε, στο τραπέζι με το Μενέντες, τα ξέρει αυτά ο κύριος Κόκκινος. Και εσείς τα γνωρίζετε, αλλά σφυρίζετε διάφορα, φίλοι μου. Στο τραπέζι με το Μενέντες, όταν ζητήσανε να κάνουν επενδύσεις, λέει βοηθήστε, βάλτε πλάτη να γίνουν επενδύσεις στην Ελλάδα κτλ. Τότε κάποιοι επενδυτές από εκεί είπαν ότι εμείς επενδύουμε μόνο σε μαρίνες. Και τότε ο Άδωνης, ο οποίος γνώριζε πολύ καλά, πρότεινε και τη Ρόδο και άλλες περιοχές της Ελλάδας. Ναι, αλλά δεν τα λέτε όμως, Γιώργο Φωκιά. Συμφωνείτε, αλλά δεν τα λέτε. Και βλέπουμε τώρα, πάει να γίνει μια σοβαρή επένδυση στη Μαρίνα, πάνω από 250 εκατομμύρια, και κάποιοι την υπονομεύουν με ένα τρόπο που πραγματικά δηλαδή είναι η Απόστολη του μαρασμού. Εδώ λοιπόν οι υγιείς δυνάμεις και αυτοί οι οποίοι θέλουν πραγματικά το μέλλον αυτού του τόπου. Και όχι να μου φοβάστε γιατί έχω παρασκευάσει αντίθετη άποψη ή ο Γρίλης λέει τα δικά του και σπέβδει στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Εγώ λέω και ονόματα κτλ. Ο καθένας έχει την άποψή του. Αλλά όταν όμως πρόκειται για το μέλλον του τόπου, δεν μπορούμε να χάσουμε κι άλλες ευκαιρίες. Αρκετές έχει χάσει. Συμφωνούμε μαζί σου. Να σας δείξω τους αλευρόμηλους, να τους καμαρώσουμε. Τώρα θα κατεδαφιστούν οι αλευρόμηλοι. Κύριε Καλπακίδη, δείξτε μας τους, να τους δει ο κόσμος. Το τώρα πάσε και απόφαση να κάνετε. Πότε, τώρα. Ο Κυπριάδης όμως, χάθηκε η επένδυση του Κυπριάδη, χάθηκαν οι 150 θέσεις εργασίας, χάθηκαν όλα τα λεφτά πριν από 20 χρόνια, πέρασαν 20 χρόνια, οι Απόστολοι του μαρασμού ήθελαν αυτό το μνημείο να είναι στο ακέραιο, να είναι όρθιο όπως το δείξει, και τώρα θέλουν να κάνουν το ίδιο και στη Μαρίνα της Ρόδου. Θέλω λοιπόν την άποψή σας και ξεκινώ από σένα Χαράλαμπε Κόκκινε, και δείτε λοιπόν το μνημείο το οποίο κράτησαν όρθιο. Αυτό είναι το μνημείο το οποίο κράτησαν όρθιο. Τα πράγματα είναι απλά και με την ευκαιρία που συζητάμε για τη Μαρίνα της Ρόδου, αλλά και όπου αλλού χρειαστεί. Λοιπόν, ο τόπος έχει ανάγκη από επενδύσεις, ο τόπος έχει ανάγκη από πρόοδο, ο τόπος έχει ανάγκη να υπάρχουν θέσεις εργασίας. Έτσι. Για να μείνουν άνθρωποι σε αυτόν τον τόπο, να μην ερημώσουν τα νησιά μας, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Εγώ βλέπω όμως πως τις καταπολεμάνε αυτές εδώ. Υπάρχουν λοιπόν, ακούστε, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι, είτε από ξεπερασμένες ιδεοληψίες, είτε επειδή εκφράζουν και κάποιες δυσκολίες, πολλές φορές έτσι μπαίνουν εμπόδιο στο να προχωρήσει ο τόπος μπροστά, στο να προχωρήσει η ανάπτυξη, και βέβαια τους σταυρώσανε τους επιχειρηματίες, τους ανθρώπους εκεί. Δεν έχουν περισσότερη ευαισθησία ούτε από μένα, ούτε από εδώ πέρα κανένα από το πάνελ. Κάποιοι άλλοι που είναι εκτός, που να λένε ότι εμείς είμαστε υπερευαίσθητοι για το περιβάλλον, για την ομιμότητα, οτιδήποτε άλλο. Και εμείς θέλουμε και προστασία στο περιβάλλον και στην ομιμότητα. Αλλά δεν μπορεί, παραδείγματος χάρη, και θα πω ένα παράδειγμα, μην πάτε μακριά. Πηγαίνετε απέναντι στην Τουρκία. Να δείτε τι γίνεται. Εκεί, γιατί έχω πάει. Επειδή έχω πάει. Σχεδόν όλοι έχουν έχω πάει. Μην πάμε παραπέρα στο Μαρμάριο που είναι απέναντί μας. Δεν μου λέτε το ψαροχώρι απέναντι. Πόσα άλματα έχει κάνει. Και όχι μόνο το. Όχι, και η Ρόδο συνέχεια μένει πίσω, μένει πίσω, μένει πίσω. Ρόδο, μένει πίσω. Κάποιοι συνεχώς τραβάνε το χαλί. Έλα χαρά, έλα Γιώργο Ποκιά, έλα σε παρακαλώ. Μου θυμίζει η πρώτη φορά που μπήκε αυτό το ζήτημα και είχαμε τεράστιες αντιδράσεις. Και είχα προσωπικά ξεκάθαρη θέση, ήταν όταν πριν από 30 χρόνια ξεκίνησε μια προσπάθεια να αξιοποιηθεί το Πρασονήσι. Και τότε είχαν πέσει οι πάντες. Η Απόστολη του Μαρασμού. Και είχαν κατορθώσει να μπλοκάρουν αυτή την επένδυση που, ή την όποια προσπάθεια γινόταν τότε. Και πάμε να δούμε σήμερα ποιο είναι το νησί, όταν λέω Πρασονήσι, το νησί. Ένα σημείο που θα έπρεπε να είναι ναυαρχίδα του τουρισμού στην περιοχή. Πάμε σε αυτό το οποίο λες. Πραγματικά
πραγματικά από την εποχή που ήταν ο αείμνηστος ο Φώτης ο Χατζηδιάκος και είναι εκπρόσωποι της Μαρίνας, μπορεί να μας ακούνε, το τι τσακωμό πραγματικά είχα κάνει, γιατί έπρεπε να δώσουμε πραγματικά τη δύναμη στους επενδυτές να προχωρήσουμε. Μπράβο, χαίρομαι που τα ακούω. Και να σου πω και κάτι άλλο τελευταίο, το οποίο πραγματικά θέλω να το πω και είναι και πρόσφατο. Νησάφη, πια. Εδώ και 10 μέρες πυροβολήθηκε ξανά η Ρόδος. Και καλά με τις παραλίες, όλο αυτό το... Γιατί υπήρξε μια παρανομία, παρανομίες υπάρχουν πάντα, δυσφήμιση άλλο... Άκουσε κλάθη μου την άποψή μου, την άποψή μου την οποία την λέω διαχρονικά. Η Ρόδος έχει 200 χιλιόμετρα ακτογραμμή. Εμένα προσωπικά δεν με πειράζει αν 3 χιλιόμετρα, 4 χιλιόμετρα δοθούν σε επενδυτές με κανόνες. Με κανόνες βέβαια. Σε επενδυτές όπου θα, αυτό λέμε όπου θα γίνουν στο αυξημένων ποιοτικά τουριστικών υπηρεσιών. Δεν έχω πρόβλημα και πραγματικά αυτό πρέπει να το διατρανώσουμε όλοι. Γιατί προσέξτε τώρα. Αρχαιολογία από τη μία. Δασαρχείο από την άλλη. Που είναι δύο βασικοί πυλώνες. Γιατί αυτό το κράτος δεν προχωράει. Και μια δικαιοσύνη η οποία καρκινοβατεί είναι οι βασικές αιτίες που βρίσκουν κάποιοι τύποι σαν και αυτούς που περιέγραψε προηγουμένως την αφορμή να μπλοκάρουν την ανάπτυξη του νησιού. Και, λέει, και πραγματικά. Θα φάω μια πενταετία, την κατέστρεψα. Και πραγματικά. Ο επενδυτής δεν μπορεί να το ρισκάρει. Ενώ όποια φωνή έχω. Ο επενδυτής θα έχει αλλάξει πλανήτη, όχι έτσι, και τους παίρνουν μετά τα μέσα τα οποία δεν γνωρίζουν. Τι να κάτσει να κάνει. Και τα αναδεικνύουν αυτά τα. Ξέρεις τι έγινε, να κλείσω με αυτό. Ξέρεις τι έγινε πέρσι με τον παρόμοιο θόρυβο που έγινε στη Μύκονο. Η Μύκονος για ένα μήνα πέρσι, με το θόρυβο που είχε γίνει, έφτασε να έχει το 30% κάλυψη, όταν ο Μπάμπης ξέρει ότι ήταν η εποχή που η Μύκονος δεν πλησίαζε. Έχει βάσει αυτό 30% που λέει. Ξέρεις πότε γύρισε αυτό, κλάθη μου. Πότε. Ας το πω, όταν είχε φωτιές η Ρόδος. Τότε δημιουργήθηκε και σώθηκε η χρονιά. Πάρτε στη Μύκονο. Σώθηκε η χρονιά στη Μύκονο. Και τι πάμε τώρα. Βλέπουμε ξανά τους ίδιους δημοσιογράφους των αθηναϊκών καναλιών. Ακριβώς. Να έρχονται και να δημιουργούν τεράστιο ζήτημα. Τεράστιο ζήτημα. Να μην τους χαρακτηρίσω πώς. Τεράστιο ζήτημα. Να παρουσιάζουν τα πράγματα μαύρα κατά μαύρα. Αυτό ακριβώς. Και βρίσκουν. Επιλεκτικές δράσεις. Και βρίσκουν στον λαϊκισμό και να επενδύουν εκεί. Να σας πω κάτι. Και ευτυχώς που έχει ένα περιφερειάρχη που δεν μασάει. Εδώ η δική περιοχή μας. Σκεφτείτε να ήταν και κανένας άλλος λίγο πιο μαλθακός. Έχουμε ένα Χατζημάρκο ο οποίος το λέει η καρδιά του. Εγώ λέω το εξής. Και την παλεύει εν ολίγης ο άνθρωπος. Χρειάζονται σύγκρουση. Και παιδιά, να είμαστε δίκαιοι. Χρειάζεται σύγκρουση, χρειάζεται όλων των υγιώς σκεπτόμενων δυνάμεων και όλων των επιχειρηματιών. Η μια θυμούνται να αφήσουν τη Ρόδο ήσυχη. Ότι κλέβουν, φοροκλέβουν τα Ηρωδίτες. Την άλλη, να όλο και κάτι. Κάθε χρόνο θα βρουν κάτι για να διευκολύνουν. Αυτό γίνεται. Να αφήσουν τη Ρόδο ήσυχη. Η Ρόδος μπορεί. Και βρίσκει το βηματισμό λοιπόν, της μόνη επειδή της δεν έχω όμως πολύ χρόνο και πρέπει να κλείσουμε. με ειδοποιεί ο κ. Καλπακίδης ότι έχουμε πολλά διαφημιστικά μηνύματα και δεν έχουμε χρόνο. Λοιπόν, ένας επίλογος με από 10 δευτερόλεπτα ο καθένας. Θα ξεκινήσω, Γιώργο Γκαντέ, από σένα. Λοιπόν, εγώ χθες χαιρέτησα τον κόσμο από την εκπομπή μου. Ήταν η τελευταία. Λοιπόν, εντάξει, δεν χρειάζεται να αναφέρεσαι. Τα είπαμε αυτά. Θέλω να το κάνω και σήμερα εδώ από το πάνελ να ευχαριστήσω όλο τον κόσμο που μας εμπιστεύτηκε όλη τη χρονιά για την ενημέρωσή του. Εδώ θα είμαστε. Θα τα ξαναπούμε το Σεπτέμβριο πρώτα Θεός να έχουμε όλοι ένα υγιές. Εγώ θα είμαι εδώ, δεν πάω για διακοπές. Έλα, λέγω. Επειδή δεν μίλησα για το θέμα που δείξα το τελευταίο, ναι στις επενδύσεις, σκλήρα. Με κανόνες. Αλλά νόμιμα όμως. Με κανόνες. Με κανόνα, βεβαίως. Ακριβώς. Αυτά που γίνονται. Έλα, Γιώργο Πόκια. Είναι τελείως λαθασμένο. Πάμε. Λέω ότι το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών και οι εξελίξεις οι επόμενες πρέπει να αποτελέσουν ένα σημείο αναφοράς για όλο το πολιτικό σύστημα. Μες. Για να μην χαθεί η επαφή και εμφανιστούν στο μέλλον φαινόμενα που έχουν εμφανιστεί άλλες χώρες, η Μελώνη ή η Μπερλουσκόνη και πάει λέγοντας. Είναι η σήμα κινδύνου για όλους. Έχουμε τη δυνατότητα με συνεννόηση να βελτιώσουμε και να αναβαθμίσουμε ποιοτικά τη δημοκρατία. Το μπόκια και τα μάτια μας. Μάλιστα. Χαράλαμπος κόκκινος. Λοιπόν, επίλογος για τα τρία θέματα που είπαμε. Τα πολιτικά κόμματα να πάρουν το μήνυμα των εκλογών και να γίνουν καλύτερα. Έτσι. Δεύτερον, όσον αφορά τις επενδύσεις που είπαμε, έχει ανάγκη ο τόπος από επενδύσεις. Και το τρίτο, κάτι βασικό.
Είμαστε σε μια τουριστική σεζόν, την οποία εγώ θέλω να συνεχίσει να είναι δυνατή, να αποδοτική για τους κατοίκους της περιοχής μας, να πάει καλά και να μην έχουμε δυσάρεστα γεγονότα που είχαμε άλλες φορές. Τι είδους δυσάρεστα γεγονότα? Όπως φωτιές ή οτιδήποτε άλλο. Έτσι, τα λέω αυτά γιατί είναι μακριά από αυτά, αλλά επαγρύπνηση από όλους. Το αναφέρω γιατί χρειάζεται μεγάλη προσπάθεια και με σεβασμό και αγάπη σε όλους. Κάθομαι στο σπίτι και ακούω τις σιρήνες. Ο Θεός και ο Κύριος. Ακριβώς. Και αμέσως ανοίγω την κουρτίνα, βλέπω το δρόμο έξω. Λέω τι περνάει. Ακριβώς. Εντάξει, είναι δύσκολο να το ξεπεράσουμε. Αν περάσει ασθενοφόρο, λες, Θεέ μου, ποιος το ακάθισε τώρα. Όταν βλέπω πυροσβεστικό όχημα. Τι συμβαίνει? Πονάω και λέω, ρε παιδιά, ύστερα από τόσα δεν βάλαμε μυαλό. Ύστερα από τόσα πολλά. Εντάξει, εγώ σε βλέπω και τιμάω πριν 20 χρόνια που σε γνώρισα και είσαι ο ίδιος. Τι εννοείς? Τι ο ίδιος, εσύ δεν είσαι. Σε μια χαρά αυτό σου λέω. Τι κοπλιμέντο τώρα μου κάνει. Καθόλου. Έτσι σε είδα. Συμφωνώ με τον Αλέκο και εγώ. Η κυρία Εύη και εγώ μαζί. Η κυρία Εύη τα καλά λόγια. Γενικά συμφωνώ με τον Αλέκο, συμφωνώ και σε αυτό. Είδατε ότι είναι αγαπημένα τα πρόσωπα μεταξύ του. Πόσο θετικά βλέπουν. Ενώ όταν δεν χωνεύει κάποιον, το βλέπει άσχημο κακάκι. Άμα τον αγαπά, το βλέπει. Για τη Ρόδο και για τον Αρχάγγελο πιο πολύ. Τον είχε κάνει και τον είχε κηρύξει επίτιμο Τιμωτή. Δεν τον είχε κάνει. Γιατί όταν πήγε και έκανε τον Μπακ, θα έχασε τη θέση του Μπακ. Τι δίμη είχαν κάνει. Δεν γινόταν. Στην Κάλλη είμαι επίτιμο δημότη και, και στο Δήμο τη Λέρου και είχα βραβευτεί και από τον Αρχάγγελο και από τι Πεταλούδε και από την Κίνητο. Και στην Ελισσό εδώ δεν ήταν. Ναι. Και μπορούσα να το κάνω γιατί είχα να το. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Με αγάπη. Που είμαι στο Σεπτέμβριο, έτσι φίλε. Εσύ το Σεπτέμβριο, εγώ το δουλεύω το Εγώ το Σεπτέμβριο. Θα καθίσει στη θέση μου να καλύψει. Εμένα από δεν με χρειάζεται. Τώρα θα καλύψω το δικό σου. Άμα μου ανανεώσει. Πρέπει όμω να μου ανανεώσει το συμβόλαιο. Λοιπόν, να είστε καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σα. Και κύριε, ευχαριστούμε και εσάς και σας στέλνουμε τις ευχές και τους σκηνοθέτημους του κυρίου Καλπακίδη και όλων των συνεργατών της εκπομπής. Ευχές για ό,τι καλύτερο. Εμείς εδώ θα είμαστε, καθημερινά θα τα λέμε. Αύριο νομίζω, ναι, όλοι εδώ θα είμαστε. Γεια και χαρά σας.